Το σπίτι του για τα Χριστούγεννα στόλισε με μια μικρή βέβαια καθυστέρηση ο Γιώργος Τσαλίκη με την οικογένεια του, μια και σε λίγε μέρε έρχονται οι γιορτέ. Φυσικά, ο γνωστό τραγουδιστή που φλερτάρει με την παρουσίαση ενό νέου παιχνιδιού, μοιράστηκε το αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς του διαδικτυακού του φίλου, μια και διατηρεί αρκετά ενεργού λογαριασμού στα social media. Τα καταφέραμε τελικά, στολίσαμε, στόλισε, έγραψε ο Γιώργο Τσαλίκη στα Insta Stories που δημοσίευσε στο Instagram του και μάλιστα έκανε και τα του, Δώρα Δημητροπούλου. Όπω βλέπουμε, το σαλόνι είναι όλο στολισμένο με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο ενώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι τεράστιο και γεμάτο στόλιδια. Τσαλίκης για τις δηλώσεις κουτσελίνη μουτσινά, είναι ωραίο να ακούσω ότι σε προτιμούν. Δηλώσει στην κάμερα τη εκπομπή Super Κατερίνα έκανε το πρωί τη Δευτέρα, 29 ενδέκατα, ο Γιώργο Τσαλίκης, ο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα σχόλια που έκαναν για εκείνον στη συζήτησή του στο καλό μεσημεράκι, ο Νίκο Μουτσινά και η Ζήνα Κουτσελίνη. Οι δυο παρουσιαστέ παραδέχθηκαν στον αέρα του Σκάι πω θα προτιμούσαν τον Γιώργο Τσαλίκη αντί για τον Γρηγόρη Γκουντάρα και την Αταλή Κάκαβα στην παρουσίαση του Big Brother 2 και έτσι ο τραγουδιστή εξέφρασε την ικανοποίησή του. Τη Ζήνα την ξέρω μια ζωή ολόκληρη. Την ξέρω και σαν αρχισυντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη όταν πρωτοβγήκα πριν 22 χρόνια, όπου έχουμε περάσει απίστευτα, έχουμε ρίξει πολύ γέλιο. Η Ζήνα μου έχει σταθεί πάρα πολύ σε δύσκολες στιγμές και οικογενειακές και επίσης η Ζήνα Κουτσελίνη είναι ίσως από τα πρώτα άτομα τα οποία εδώ και 22 χρόνια μου έχει τριβελήσει το μυαλό να κάνω τηλεόραση. Μου έλεγε πρέπει να κάνεις τηλεόραση και σκέφτομαι αυτό το κόνσεπτ και θα μου άρεσε παραδείγματος χάρη με την Πεκατόρου, μου έχει πει 500 πράγματα, από τότε. Την αγαπώ πάρα πολύ και φυσικά είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούσω ότι σε προτιμούν γενικά, όχι συγκριτικά με κάποιους άλλους, ότι λένε μια καλή κουβέντα. Τώρα για τον Νίκο τι να πω. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, έχουμε περάσει όλα τα στάδια του καρδιογραφήματος και τα τελευταία περίπου 10 χρόνια είμαστε σταθερά στην κορυφή. Είναι κατάκτηση να μπορεί στο σταθμό στον οποίο δουλεύει να έχει ελευθερία λόγου και αυτό είναι κάτι που ο Νίκο το έχει κατακτήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αγαπημένο τραγουδιστή.